Τέλεση απόφαση από το Διεθνές Ρητικό Δικαστήριο στην προσφυγή της Μαρφήν ενάντια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχτιμα ότι θα υπάρξει η ίδια η M.I.G. Δημοσιεύματα και πληροφορίε αναφέρονται ότι εντό των ημερών αναμένονται τα μαντάτα από το Παρίσι, με του ξένου δικαστέ να κρατούν στα χέρια του την τύχη τη προσφυγή και κατά τα συνέπεια το κατά πόσο θα κληθούμε να καταβάλουμε ή όχι στην MIG ποσό ύψου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Φαίνεται ότι τι ερχόμενε εβδομάδε θα υπάρξει μια απόφαση από το Διεθνέ Δικαστήριο στο Παρίσι. Σίγουρα είναι ένα σοβαρό θέμα. Uh, αλλά δεν πρέπει να διακατεχόμαστε από πανικό, νομίζω. Uh, η δική μου άποψη, η δική μου εντύπωση είναι ότι περισσότερε πιθανότητε σίγουρα έχει η Κυπριακή κυβέρνηση. Με την προσφυγή στο Διεθνέ Διεθνικό Δικαστήριο, η πρώην λαϊκή ισχυρίζεται ζημιώθηκε επειδή κουρεύτηκαν με το PSI τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου και απαιτεί αποζημίωση. Την ίδια στιγμή, ο Γενικό Εισαγγελέα διευκρινίζει ότι. Η απόφαση επιφυλάχθηκε εδώ και μήνε. Τίποτα άλλο δεν γνωρίζουμε και δεν επιτρέπεται να σχολιάζουμε ή να πιθανολογούμε. Οι λόγοι που φτάσαμε στα προβλήματα της λαϊκής και στο τέλος το κλείσιμο της λαϊκής έχουν σε ένα μεγάλο βαθμό να κάνει περισσότερο με τη διαχείριση, την κακή διαχείριση θα έλεγα που έγινε από τους τότε δικούντες της Λαϊκής Τράπεζας. Και για αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι α, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες η κυπριακή κυβέρνηση να κερδίσει αυτή τη διαμάχη. Στην προσφυγή γίνεται η επίκληση διακρατική συμφωνία ανάμεσα στην Κύπρο και την Ελλάδα, με την οποία οι δύο χώρε δεσμεύονται σε αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υποστηρίζεται ότι το ελληνικό κράτο δεν προστάτευσε τι επενδύσεις που έκανε σε ελληνικά ομόλογα η πρώην Λαϊκή Τράπεζα.